συζήτηση για το Σύνταγμα και όπως και άλλοι συνάδελφοι πιστεύω και εγώ πως έχουμε να αναρωτηθούμε μια σειρά από ερωτήματα σε σχέση με την ιστορική αυτή διαδικασία. Είναι όριμο το αίτημα για τη συνταγματική αναθεώρηση? Άντεξε, αναρωτήθηκαν και άλλοι συνάδελφοι, το Σύνταγμα κατά τη διάρκεια της κρίσης? Και τι μορφή πρέπει να έχει αυτή η αλλαγή? Στο πρώτο ερώτημα, το αίτημα για συνταγματική αλλαγή είναι όριμο και πολιτικά και νομικά και ιστορικά. Γιατί έχουμε ένα σύνταγμα που χαρακτηρίζεται και είναι και παλιό και παλιωμοδίτικο. Παλιό γιατί η βάση του, του συντάγματος του 1975, είναι αυτό του 1864 ή ακόμα έστω αυτό του 1911, όπως μας λένε οι συνταγματολόγοι. Κυρίως όμως είναι παλιωμοδίτικο γιατί λύνει ζητήματα του 50 και του 60 που τότε απασχολούσαν την κοινή γνώμη και τα λύνει με τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να σκεφτεί η χώρα μας συλλογικά την εποχή εκείνη. Άντεξε το Σύνταγμα, αναρωτήθηκαν πολλοί. Το Σύνταγμα κατά την άποψή μου και άντεξε και δεν αντέχει. Άντεξε γιατί μέσα στην κρίση, παρόλη την αμφισβήτηση, δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ τα κεκτημένα, τα δημοκρατικά, τα οποία ήταν το κύριο ζητούμενο μετά τη μεταπολίτευση. Όμως δεν αντέχει γιατί χρειαζόμαστε ένα Σύνταγμα που και θα οικοδομήσει μια νέα κανονικότητα, αλλά κυρίως δεν θα αποτρέψει τη χρεοκοπία που ζήσαμε μετά το 2009-2010. Διότι το Σύνταγμα δεν είχε τα εργαλεία που θα απέτρεπαν τη γιγάντωση του πελατειακού κράτους που μας οδήγησε εδώ. Αν είναι λοιπόν όριμο το πολιτικό αίτημα, πώς θα έπρεπε να γίνει η σημερινή διαδικασία? Και συνενετικά κατά την άποψή μου, αλλά και θεσμικά. Αντί γι' αυτό, τι βλέπουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό που δυστυχώς συνηθίσαμε και το παρακολουθήσαμε και στα εθνικά θέματα. Εργαλοποιείται η κορυφαία αυτή συνταγματική διαδικασία για μικροκομματικούς σκοπούς. Προσπαθείτε με πρωτοφανή και καινοφανή τρόπο να δεσμεύσετε την επόμενη Βουλή. Παραβλέπετε ότι σε κάθε ιστορική στιγμή η Βουλή οφείλει να εκφράζει τη λαϊκή βούληση με αυθεντικό τρόπο και συνεπώς δεν μπορεί να δεσμευθεί. Ποτέ μια Βουλή του χθες δεν μπορεί να θέσει όρους και όρια στην επόμενη Βουλή. Μόνο το Σύνταγμα θέτει όρους και εδώ θα διαφωνήσω με όλο τον σεβασμό με τον καθηγητή, θα τον πω, όχι συνάδελφο, τον κύριο Βενιζέλο. Δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί η διαδικασία μέσω της συμμετοχής της. Η ψευδονομιμοποιημένη διαδικασία της κατεύθυνσης θα απονομιμοποιηθεί από την επόμενη Βουλή, η οποία θα λύσει και το θέμα αυτό άπαξ και διαπαντός. Παρακολουθούμε το τι κάνετε με το άρθρο 32. Αυτά τα χθεσινά αστεία με την προσπάθεια να φύγουν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην το ψηφίσουν για να μην περάσει με 180. Εδώ με το άρθρο 32 έχουμε τον τραγέλαφο και μια συντριπτική ήττα του αφηγήματος της κυβέρνησης. Έχουμε τέσσερις διαφορετικές ομολογίες. Η πρώτη ομολογία της κυβέρνησης, η ανάγκη για αλλαγή του άρθρου 32, να απαγορεύσει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε Βουλή να μπορέσει να προκαλέσει εκλογές μέσω του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ το έκανε η ίδια το 2014 και στις αρχές του 2015, σημαίνει ότι ομολογεί, είναι μια έμπρακτη πράξη συγγνώμης, ότι αυτό κόστισε στον ελληνικό λαό πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Η δεύτερη ομολογία με όλα αυτά είναι μια ομολογία ανικανότητας. Διότι ξαφνικά ανακάλυψε η κυβέρνηση, ενώ έχει προτείνει την αλλαγή του 32, ότι αν συνενέσει σε αυτή την αλλαγή που πρότεινε, θα εγκλωβιστεί σε μια νέα τετραετία και δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας για να ρίξει την επόμενη κυβέρνηση. Η τρίτη ομολογία είναι μια ομολογία ήττας. Ομολογεί δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές θα έχει αυτοδυναμία και θα μπορέσει με 151 βουλευτές να αλλάξει αυτό το άρθρο 32 και επιτέλους να έρθει η κυβερνητική σταθερότητα. Και τέλος, η τέταρτη ομολογία είναι, αν θέλετε, κατά την άποψή μου και η πιο φεδρή. Είναι ομολογία ασυνέπειας. Διότι τι σημασία έχει εάν περάσει με 151 βουλευτές σήμερα,
από τη στιγμή που συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην περάσει με 180 την επόμενη Βουλή, ένα από δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει στάση, μετά τις εκλογές δηλαδή δεν θα θέλει να αλλάξει το άρθρο 32 και θα θέλει να προκαλούνται εκλογές, ή δεν θα έχει αρκετούς βουλευτές για να φτάνει τους 180, διότι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ υπό κανονικές προϋποθέσεις θα έχουν 180 βουλευτές, ακόμα και αν περάσει με 151 τώρα, για να το αλλάξουν μέσα στον πρώτο μήνα από τις επόμενες εκλογές. Με αυτούς τους τακτικισμούς όμως φέρνουμε το μεγάλο δίλημα για την επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Να συνεχίσει η αναθεώρηση ή να ξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή. Να προτάξουμε το άρθρο 16 ή το άρθρο 32. Να προτάξουμε την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας ή την πολιτική σταθερότητα. Να προτάξουμε τα νέα παιδιά και την παραγωγή γνώσης ως βάση του πλούτου της χώρας ή την εκλογική σταθερότητα για την προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι υπαρξιακό πρόβλημα. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με φέτοντας τις 5 συνοπτικά προτεραιότητες που η Νέα Δημοκρατία με την πρότασή της έχει. Πρώτη προτεραιότητα, άρθρο 16 περί ίδρυσης πανεπιστημίων. Η ανώτατη εκπαίδευση, συμφωνούμε όλοι ότι είναι δημόσιο αγαθό. Ποιο είναι το δημόσιο αγαθό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Η νομική μορφή των πανεπιστημίων. Αυτό είναι το δημόσιο αγαθό. Δύο είναι τα δημόσια αγαθά και κατά την άποψή μου το άρθρο 16 πρέπει να λέει μόνο δύο πράγματα. Η ποιότητα των πτυχίων των πανεπιστημίων πρέπει να εξασφαλίζεται από αρχή του κράτους. Και δεύτερον, πως η εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα γίνεται επί τη βάση ακαδημαϊκών προσόντων και όχι ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Θέλουμε πτυχία που να αξίζουν, αλλά θέλουμε και το παιδί και του εργάτη και του εφοπλιστή να μπορεί να μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αν αξίζει το μυαλό του. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Για το άρθρο 32 τα είπαμε πριν. Για το τρίτο είναι η αποδραματοποίηση της διαδικασίας αναθεώρησης. Η Γαλλία έχει κάνει 50 αναθεωρήσεις, η Γερμανία 80. Πρέπει επιτέλους τα άρθρα τουλάχιστον που δεν αναθεωρούνται να μην υποβάλλονται στην πενταετία αναθεώρησης για να μπορούν να γίνουν πιο συχνές και πιο μικρές αναθεωρήσεις. Τέταρτη προτεραιότητα, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Όχι μόνο σταθερότητα, αλλά και αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν τα άρθρα 62 και 86. Χωρίς ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, χωρίς υπουργούς δημοσίους υπαλλήλους. Τέλος, το Σύνταγμα μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία σταθερού επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος με ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, ασφάλεια δικαίου, με προληπτική εξέταση συνταγματικότητας όταν τα 2/5 εγείρουν τέτοιο θέμα, αλλά και για όλες τις μεγάλες επενδύσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία. Πρέπει να τη δούμε με τόλμη, πρέπει να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, πρέπει να αποκρυσταλώσουμε ένα απόσταγμα θεσμικής συνένεσης για να μπορέσουν και οι επόμενες βουλές να μοιράσουν το μέλλον σε όλες τις γενιές. Με λύπη μου διαπιστώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, πως και αυτή την ευκαιρία τη χάνεται. Σας ευχαριστώ.